Παρακαλώ. Έλα. Ποιος είναι? Ο Αλέκος είμαι. Ξέχασες κιόλας τη φωνή μου? Όχι. Ήμουν αφηρημένη, κάτι σκεφτόμουν. Τι θες? Μωρέ, συγγνώμη που σε ενοχλώ. Αλλά ήθελα να σου πω ότι βρήκα στο Μιχαλάκι ένα σουτιέν σου. Μήπως το έχεις ξεχάσει? Εγώ? Δεν θα στα καλά σου. Και πώς έφυγα χωρίς σουτιέν? Δεν πρόλαβε ευτυχώς να φτάσω σε τέτοιο σημείο εξευτελισμού. Και αφού δεν είναι δικό σου, πιανού είναι? Ξέρω εγώ, του Μιχαλάκι. Έλα τώρα, δεν ξέρω εγώ τα σουτιέν του Μιχαλάκι. Δηλαδή, ήθελα να πω, τι είναι αυτά που λες τώρα? Μια και μου τον θύμισες, έχω το κλειδί από την καρσονιέρα. Θα περάσω κάποια στιγμή αύριο να στα αφήσω. Αλήθεια? Τι ώρα? Έχεις να μου πεις τίποτα άλλο? Αχ, πώς γίναμε έτσι ρε Φλώρα. Καληνύχτα. Έλα, κορίνα μου, τελείωνε. 7 και 10 πήγε, θα αργήσεις. Έλα, αγάπη μου, θα καθυστερήσεις. Θα τη χάσεις την πρώτη ώρα. Κακό είναι αυτό να μη σηκώνεσαι κάθε πρωί. Όχι, εντάξει, είμαι έτοιμη, φεύγω. Σου έχω έτοιμο καφέ στην κουζίνα. Εγώ φεύγω. Πρόσεξε, μη σε ξαναπάρει ο ύπνος. Άντε καλά, μένα, να με πιάσει ο ύπνος, εστιεύεσαι τώρα. Τι είναι αυτά που λες τώρα? Θα περάσει η συμπεθέρα αργότερα. Θέλει, λέει, να μου μιλήσει. Τι συμβαίνει? Δεν ξέρω, μου τα μάσαγε. Μου ζήτησε πάνω να είμαι μόνος μου. Έτσι κι αλλιώς μόνος θα είσαι. Εγώ θα κατέβω στην Αθήνα, έχω κάτι δουλειές. Φεύγω εγώ. Ωραία, καλή Φλωρίτσα μου. Εγώ αύριο θα κατέβω στο χωριό του μπαμπά. Έχω καιρό να πάω. Θα μείνω το βράδυ και θα γυρίσω μεθαύριο. Εντάξει, όπως νομίζεις. Συγγνώμη, βρε αγαπούλα μου, που σ' αφήνω μοναχούλα σου. Δεν πειράζει. Έχω τη μάχη. Σε βλέπω και έτσι κάπως θλιμμένη αυτό το καιρό. Σωράγια, θέλεις καφέ? Μιλήσαμε με τον Αλέκο χτες βράδυ. Μπα, σίδερο στη μέση σας. Άντε καλέ, τι νομίζεις? Διαδικαστικό ήταν το τηλεφώνημα. Έχουμε κάτι εκκρεμότητες. Βρε παιδί μου, δεν ξέρω, έχω την αίσθηση, πες με τρελή, ότι κάποιος πάλι χτες βράδυ την ώρα που μιλούσαμε μας παρακολουθούσε. Η γυναίκα του, θα έχει βάλει κοριό. Άντε καλέ, αφού με έπαιρνε από το κινητό. Αν το άλλο το περίεργο. Μετά που κλείσαμε, έρχομαι εδώ να πιω κάτι, έτσι ξέρεις. Και ένιωθα ένα παράξενο συνέστημα. Πώς είναι όταν μπαίνεις σε ένα δωμάτιο και νιώθεις ότι κάποιος ήταν πριν από σένα? Μου λες τέτοια και τρομάζω. Και μια μυρωδιά περίεργη στο χώρο, σαν μιτζήθρα και τουαλέτα μαζί. Μόνο ένας άνθρωπος μυρίζει έτσι. Πού είναι αυτή ο Σο? Από τις 10 είχε πει ότι θα πρέπει τα κρέατα. Εγώ πρέπει να πάω στην τράπεζα. Αν τα χαρίζει, μ' αφήσει μόνο μαζί τη. Άμα γυρίσει ένα από του δυο, δεν θα το βρει. Έλα, ρε, κόφτο πια. Τι τρώγεστε, μωρέ, τι έχετε να μοιράσετε? Εγώ, αυτή δεν με χωνεύει. Και εσύ κάνε κάτι. Δεν μπορώ άλλο, ρε Μιχάλη, αυτή την κατάσταση. Δηλαδή δεν με καταλαβαίνει. Δεν μου φτάνει η δική μου στενοχώρια, θα έχω και αυτό το βάσανο. Τι γίνεται? Καλώ τη Σασόκα. Καλώ τα μάτια μου, τα δυο. Τι είπε? Τίποτα, μωρέ. Τι να πει, παραμιλάει μοναχό του. Παραμιλάω μοναχό μου. Καφέ, Σασόκα. Δεν είπε για δακέρα. Δώσ' μου τα κρέατα να φύγω. Διάολο να πας. Είπες κάτι? Ότι γουστάρω. Έλα, πάρε τα κρέατα. Πιάμε στο καλό. Όχι. Απαιτώ να μάθω τι είπε. Πήγαινε, καλή μου κυρία. Τι μας λες? Αυτό το μαγαζί βρελή γκουλ ήταν του πατέρα μου. Θα έρθεις εσύ να με διώξεις? Εγώ δεν σε έβρισα, εντάξει. Ψυχραιμία, παιδιά. Εγώ σε έβρισα. Θα με κάνεις ντά. Βρε σωσό. Α, μωρή. Μωρή. Μη με ξαναπείς μωρή. Ανώμαλε! Εγώ μπορεί να είμαι ανώμαλος, αλλά εσύ είσαι ανέραστη! Κύριε Μιχάλη! Τώρα θα δεις! Τι? Όχι το πόρευμα, ρε παιδιά! Σταματήστε, ρε! Ρε παιδιά, ελέος! Όχι! Σταματήστε, ρε!
Αποστόλου. Θα σου κάνω μήνυση, ε. Σόπα! Θα σου έλεγα τώρα τι θα μου κάνω. Σταμάτα, ρε, μου λοφό! Τι θα σου κάνω. Για πες, τι θα σου κάνω. Τίποτα θα του κάνεις, ρε. Ούτε εσύ θα του κάνεις τίποτα. Σταματήστε, ρε, παιδιά. Άντε, εγώ άλλο. Δεν είμαι καλά. Ω, η καρδιά μου. Ω. Καλημέρα, ένα κιλό κιμά θα ήθελα. Αφήστε μας, μαντάμ, πιο κιμά. Δεν βλέπετε σε τι κατάσταση είμαστε. Ω, δεν αντέχω. Βοήθεια. Θα με φάτε. Ω, ω. Αχ, το τι τραβάω, μαχούλα μου, ο Θεός να με λυπηθεί. Απ' τις 7 παρατέταρτα που σηκώνεται αυτός για το νοσοκομείο, με σηκώνει και εμένα. Μην τυχόν δεν προλάβω να πάω στο σχολείο. Με το που κλείνει την πόρτα, ξανακοιμάμαι. Για στις 2:30 ξαναξυπνάω, ξαναντύνομαι, γιατί στις 3 παραγυρίζει αυτός. Αυτό το μαρτύριο κάθε μέρα. Τα τάπερ σου τα έχω αφήσει ανοιχτά στην κουζίνα. Να μυρίσει λίγο. Πρέπει να μυρίσει, α. Πού τα μαγείρεψες. Σωστά, έχεις δίκιο. Σου έχω φτιάξει μουσακά και γεμιστά. Το ραβανί τώρα το σωρόπιασα. Μέχρι το μεσημέρι θα έχει τραβήξει. Το κουμπί στην ιατρική του ποδιά το άραψες. Και το κουμπί και το μπλουτζίν μέσα τα έχω. Εδώ σου έχω το κέντημα. Έχω περάσει και την κλωστή. Αχ, να σε καλά, βρε μαχούλα μου, να σε καλά. Τι θα έκανα εγώ χωρίς εσένα. Ένα-δυο ρουχαλάκια έχω να πατήσω και τελειώνω. Άρτα, μην τα σιδερώσω όλα. Άσε και κανένα που κάμισε σιδέρωτο. Να, σου βάζω κάτι με στην τσάντα. Έτσι, ένα χατζηλικάκι. Να πιεις ένα καφεδάκι από μένα. Τι καφεδάκι. Ό,τι χατζηλίκι παίρνω, το στέλνω στον ανεπρόκοπο το γιο μου στην Αγγλία. Αχ, να είναι καλά, να το χαίρεσαι. Με το καλό να τελειώσει τις σπουδές του. Την περάτε την έπλυνες. Καλώς τη συμπεθέρα. Περάστε, περάστε. Καλημέρα σας. Πρωτού περάσω, κυρία Χιλιά, θέλω να ξέρω αν πράγματι είσαστε μόνος, όπως σας το είχα ζητήσει. Βεβαίως, βεβαίως. Καλά, εννοείται ότι μόνο ο πατέρας μου είναι μέσα. Δεν πιστεύω να του είπατε ότι πρόκειται να έρθω. Όχι. Ευτυχώς. Καθίστε. Καφεδάκι να φτιάξω. Όχι, ευχαριστώ, έχω πιει. Αποφεύγω τους καφέδες. Έχω πολλά νεύρα αυτόν τον καιρό. Τι συμβαίνει. Ξέρετε, αρχίζω και ανησυχώ. Ακούστε, κυρία Χιλέα. Προ 22 ετών έμεινα χείρα. Πάλεψα μόνη για να σταθώ στα πόδια μου και να μεγαλώσω με αρχές το μονάκριβό μου ιό, τον Παύλο. Και είστε πραγματικά πολύ αξιέπαινοι. Βγάλατε ένα παλικάρι μάλαμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η οικογένειά μου γενικότερα είναι πολύ αξιοπρεπής. Έχουμε ένα όνομα στην κοινωνία. Έχετε το υπόψη σας αυτό. Στο παλιό ψυχικό μπορείτε να ρωτήσετε οποιονδήποτε. Εμένα ειδικά με έχουν δακτυλοδεικτούμενοι. Για ποιο θέμα? Για την αξιοπρέπειά μου. Και γιατί όλα αυτά τα χρόνια δεν έχω δώσει σε κανέναν το παραμικρό δικαίωμα. Δεν έχουν να μου προσάψουν τίποτε απολύτως. Συνεχίστε, σας ακούω. Με συγχωρείτε, είμαι λίγο ταραγμένη. Αλλά αυτό που μου συνέβη πρόσφατα ξεπερνά κάθε αρρωστημένη φαντασία. Μιλήστε. Μιλήστε και θα σας μιλήσω κι εγώ μετά. Ντρέπομαι τόσο. Η μισή τροπή δική σας και η άλλη μισή, όπως καταλαβαίνετε, ολότερα δική μας. Έπεσα θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης. Τι! Αυτό ήταν. Δεν κατάλαβα. Χαίρεστε. Όχι, όχι. Τι μου λέτε τώρα. Έχω πέσει από τα σύννεφα. Από την ταραχή μου χαμογελάω. Μα να μου συμβεί εμένα τέτοιο πράγμα χωρίς να έχω δώσει το παραμικρό δικαίωμα. Έχει γίνει ο κόσμος, κόλαση έχει γίνει. Γουρούνια είμαστε, γουρούνια. Πού θα καταλήξει αυτή η κοινωνία? Δεν μου λέτε, γνωστό σας ήταν? Όχι μόνο δικός μου. Τι εννοείτε? Ο πατέρας σας ήταν αυτός που με παρενόχλησε. Ο πατέρας μου? Μάλιστα. Δεν τρέπετε. Και πώς σας παρενόχλησε σεξουαλικός ο πατέρας μου? Εξ αποστάσεως? Όχι, εκ του σύνεγγης. Με προσκάλεσε δήθεν ότι πρέπει να κουβεντιάσουμε κάτι σημαντικό. Άρχισε να πίνει, να μου κάνει κόρτε με τον πιο γλιώδη τρόπο. Ο πατέρας μου. Μάλιστα, ο πατέρας σας. Και στο τέλος, το θυμάμαι και κουκκινίζω ολόκληρη. Μου έπιασε το μπούτι. Ο πατέρας μου. Μα πόσες φορές θα με ρωτήσετε, βλακωδός. Σας είπα, ναι, ο πατέρας σας. Γιατί εκπλήσεστε, τι είναι καλόγερος? Όχι, δεν είναι καλόγερος. Κατάκητος είναι. Νομίζετε. Αυτός περπατάει καλύτερα από εσάς. Ο πατέρας 12 χρόνια έχει να περπατήσει. Έτσι λέει. Μόνο που δεν χόρεψε. Ο πατέρας μου. Εντάξει, εντάξει. Δεν θέλω να δώσω προεκτάσεις σε αυτό το θέμα. Αν και θα πρέπει. Γιατί με κοιτάτε? Συγγνώμη. Μήπως...
Όχι, λέω, μήπως παίρνετε κάποια θεραπεία. Κάποιο χάπι και... Όχι, κυρία Χιλέα. Δεν παίρνω κανένα χάπι, δεν έχω παραστήσεις. Μια χαρά είμαι. Εντάξει, εντάξει, ηρεμήστε. Μήπως θέλετε τώρα ένα χάπι. Όχι, δεν είμαι τρελή. Εντάξει, δεν είπα τέτοιο πράγμα. Συγγνώμη, για να καταλάβω. Όλα αυτά γίνανε εδώ μέσα. Μάλιστα, εδώ, σε αυτόν τον καναπέ. Και εμείς όλοι που ήμασταν. Α, τα είχε κανονίσει ο διαστραμμένος και λείπατε. Να του πείτε να διορθωθεί, γιατί έτσι και τολμήσει και με ξαναγγίξει, θα τα πω όλα στον Παύλο και θα κλάψετε οικογενειακώς. Όχι μόνο θα διαλυθεί ο αραβόνας, αλλά θα του κάνουμε και μήνυση. Σας παρακαλώ, σας... Μην κάνετε κουβέντα. Θα επιληφθώ εγώ προσωπικά του θέματος. Άπλωσε το μεσονύχτη το γλυκό του δίχτυ πάνω στη μικρή μας γειτονιά. Ξέχασε τα όλα τώρα. Ήρθες, αγάπη μου! Ήρθα, μωρό μου. Να σου φέρω τις πανταπλήτες σου. Τι κάνεις εκεί? Κεντάς! Α, ένα τσεμπρέκι του Κωνστάση. Τώρα το άρχισα. Θέλω να κάνω το πορτρέτο του αρχιεπισκόπου. Τι μυρίζει έτσι ωραία. Γεμιστά σου μαγείρεψα. Τα τρως? Αν τα τρώω, λέει. Με τι τα φτιάχνεις? Με κοιμάει ή μυρίζει? Αυτό τώρα... δεν θα στο αποκαλύψω. Θα είναι μια μικρή έκπληξη. Έχω και μουσακάν προτιμάς. Σου έχω φτιάξει και ένα ραβανί. Δεν το ξέρω ότι θα παντρευτώ τη Λοξάνδρα. Ό,τι προλαβαίνω, κακομοίρα. Σε σκόνησε, σιδέρωσε. Λάμπει όλο το σπίτι. Τι έκανα καλέ. Τίποτα δεν έκανα. Ό,τι κάνει κάθε μέρα μια απλή καθημερινή γυναίκα. Σύρεψα και το blue jean που έχει σκιστεί στον καβάλο. Νοικοκυρούλα μου εσύ. Δεν πρέπει όμως να κουράζεσαι, έχεις και το σχολείο. Εντάξει. Ακόμα τα καταφέρνω. Σκέφτομαι όμως σιγά σιγά να αφήσω το σχολείο. Να το αφήσεις και να κλωτσίσεις μια λαμπρή στα διαδρομία. Εδώ κλώτσεις άλλες κι άλλες. Τι εννοείς? Εννοώ, βρε αγάπη μου, εγώ να είμαι καλά. Να πάθω καμιά υπερκόπωση. Και το παιδαγωγικό σου έργο, οι μαθητές σου. Στάχτη και μπούρμπερι να γίνουν. Εγώ τώρα θα το σιωθώ σε σένα, στο σπιτάκι μας, στα παιδάκια μας. Καλά, θα το κουβεντιάσω μια άλλη ώρα. Πάμε να φάμε. Δεν σε βλέπω από την πίνα. Κοιμάται? Πήρα ένα γλυκό σέρτικο. Δεν μου πεις, ήρθε η συμπεθέρα το πρωί? Πώς. Ήρθε. Τι ήθελε τελικά? Μα τίποτα. Να κανονίσουμε σε ποια εκκλησία θα γίνει ο γάμος. Να σου πω, πρεμάχη μου. Κάτι εντελώς άσχετο δηλαδή. Υπάρχει περίπτωση. Λέω τώρα, μία στο εκατομμύριο. Ο μπαμπάς να μπορεί να σηκώνεται. Γιατί έχεις καμιά υποψία? Λες να έχει γίνει κανένα θαύμα και να μην το έχουμε πάρει χαμπάρι. Μπορούμε να το εξακριβώσουμε. Έλα έξω. Να σου πω τι θα κάνουμε. Έλα, ξύπνα. Τι έγινε? Πολύ κοιμήθηκες. Το βράδυ δεν θα σου κολλάει ύπνος. Έλα, θα σε πάω μια βόλτα στο σαλόνι να ξεμουδιάσεις λίγο. Πώς είσαι, πατέρα? Είχε ωραίο καιρό και είπα να πάω μια εκδρομούλα. Αχ! Ένας πόνος! Μια σουβλιά! Έφραγμα είναι. Βοήθαμε, πατέρα! Βοήθαμε! Τι να κάνω? Μάχη, τρέξε! Σώσε με, πατέρα! Σήκω, πατέρα! Δεν μπορώ να σηκωθώ! Μάχη! Εντάξει, φτάνει. Πού είσαι, βρε κουφάλογο? Μια ώρα φωνάζω. Έχανα το γιο μου. Μπα, όχι. Ναι, αποκλείεται.
Βρε ζωντόβολα. Δεν γεννήθηκε ακόμα ο άνθρωπος που θα πιάσει κότσο τον Αριστίδη. Βρε! Κι αν γεννηθεί, θα το σκοτώσω. Μέχρι να κλείσω το μαγαζί να σφουγγαρίσω. Ο άλλος τι έκανε? Προσπαθούσε όλη μέρα να με παρηγορήσει. Ωραία. Άρα δεν κατάλαβε τίποτα. Είσαι σίγουρη, ε? Μα είμαστε τόσο πιστικοί και οι δύο. Εσύ ειδικά ήσουν υπέροχος. Εσύ πήγες πίσω. Όταν με είπες ανώμαλο ένιωσα κάτι. Την καταβρήκα. Γιατί εγώ, όταν με είπες ανέραστη, ήθελα να ουρλιάξω από πόθο. Όταν με πέταξες στα αυγό, δονήστηκα. Εγώ όταν με πέταξες στην πριζόνα, δεν θα συντραπώ, ερεθίστηκα. Μήπως είμαστε μαζόχες και τη βρίσκομαι με καυγάδες? Δεν ξέρω τι έχω πάθει μαζί σου. Έχω βγει εκτός ορίων. Δεν με αναγνωρίζω πια. Έλα, ξάπλωσε. Να σου πω, τι θα κάνουμε αν τυχόν μας ανακαλύψει? Φοβάσαι, ε? Όχι, όχι, δεν φοβάμαι πια. Το έχω πάρει απόφαση, είμαι έτοιμος για όλα. Όταν λες για όλα? Δεν ξέρω. Ό,τι χρειαστεί. Το ξέρεις ότι αν μας ανακαλύψει θα μας σκοτώσει και τους δύο? Λες, ε? Τι λέω? Το καλύτερο μπαλντά θα διαλέξει και αλίμονό μας. Είμαι έτοιμος να πεθάνω για πάτη σου. Καλά. Μπορεί να μην χρειαστεί να πεθάνεις εσύ. Τι εννοείς? Αυτός θα είναι. Πρόσεχε. Παρακαλώ. Έλα ρε, πώς είσαι? Καλά είμαι. Δηλαδή είμαι κάπως καλύτερα. Προσπαθώ να συνέλθω κάπως. Εντάξει, μωρέ, και εσύ είχε τα νεύρα της. Μην την ξεσυνερίζεσαι. Μην πάρεις τις μετρητής όσα είπε. Ναι, κοίταξε, αλλά είμαι κι εγώ άνθρωπος, ε. Έχω μια αξιοπρέπεια. Και αυτή πρέπει να είναι χάλια. Γύρισα και δεν την βρήκα. Το ξέρω που μπορεί να έχει πάει. Στον αγύριστο να πάει. Στον αγύριστο. Μπορεί να πήγε να πει τίποτα. Ναι, μπορεί. Άντε ρε, καλό βράδυ. Ξέχνα τα όλα και κοιμήσου. Συγχωρείτε για την ενόχληση. Κυρία Κορίνα, αν έχει δουλειά, μην την ενοχλήσετε. Όχι, όχι, στο μπάνιο είναι. Άμα τη δείτε, της λέτε, αλλά τι λέω, αφού την περιμένετε, θα τη δείτε. Πείτε της για τα κοινόχρηστα πέρασα. Πόσα είναι, θα σας τα δώσω εγώ. Εσείς. Και θα της τα αφαιρέσετε μετά. Αφήστε καλύτερα, μην μπλεχτούμε. Μα δεν μπλεκόμαστε, ο αραβωνιαστικός σας είμαι. Μη μου πείτε, επιτέλους. Ακούμε κι εμείς στην πολυκατοικία, αραβωνιάστηκε το κορινάκι και αραβωνιαστικό δεν βλέπαμε. Ναι, εγώ είμαι. Πόσα είναι? Να ζήσετε και η ώρα η καλή, εύχομαι. Δώστε και τις ευχές μου στην Κορινά, αν και θα περάσω κι εγώ προσωπικώς να τις ευχηθώ. Δεν θα αργήσει, στο μπάνιο είναι. Έτσι. Μια ζωή όλη μέρα στο μπάνιο. Παπίτσα. Δεν θα μου πείτε τα κοινόχρηστα? Ασφαλώς. Και εσείς τι δουλειά κάνετε, αν επιτρέπετε? Γιατρός είμαι. Γιατρός. Και ήρθε το κορινάκι να την εξετάσετε και γνωριστήκατε? Όχι ακριβώς, αλλά κάπως έτσι έγιναν τα πράγματα. Και σε ποιο νοσοκομείο δουλεύετε, αν επιτρέπετε? Στον Ευαγγελισμό. Στον Ευαγγελισμό, στο Σικρού, εγώ νόμιζα. Το έχει όμως το διαμερισματάκι της κουφέτο. Θα μου πείτε πόσα είναι? Αυτό το μήνα είναι λίγο ανεβασμένο, γιατί είχαμε και το πετρέλαιο. Εδώ θα μείνετε όταν παντρευτείτε? Μπα, όχι, θα πάμε σε μεγαλύτερο. Μιλίτσα, τι δεις εδώ? Για τα κοινόχρηστα ήρθα. Ωραία, πόσα είναι? 24.832. Ωραία. Λοιπόν, πάρε 30 και άντε στο καλό. Άντε, ρε, στο θέλω. Άντε. Κορίνα μου, δεν σε ευχηθώ. Να ζήστε και όλοι καλή, καλά στέφοντα. Ευχαριστώ. Δρόμο τώρα. Κακήν κακό την έδιωξε. Πάνε καθί, η κάρια. Τι σου έχει κάνει? Παιδί μου, δεν τη στέλνω εδώ μέσα. Κοίταγε. Σε να έμπαινε για πρώτη φορά. Πρώτη φορά έμπαινε. 10 χρόνια που είμαι εδώ δεν την έχω βάλει μέσα. Απ' τη χαραμάδα της πετάω τα λεφτά στα μούτρα και ξεκουμπίζεται. Σου λέγει τίποτα η κλώσσα? Τι να πει καημένη. Ξέρω εγώ, αυτές είναι αγράμματες, κακές γυναίκες. Μη ζηλεύουν. Άντε, Παυλούκο μου, να μετακομίσουμε, να παντρευτούμε, Παναγία μου. There's something I have to say to you.
Στο ντουλάπι του μπάνιου βρήκα ένα σουτιέν μου. Έχω κι άλλα δικά σου. Πού βρέθηκαν όλα αυτά? Και έλεγα ότι μου τα αρπάζει Πέπη, τζάμπα κολλάστηκα. Στα κλεβα από την πουγάδα, τα κρατούσα αγκαλιά και κοιμόμουν. Μόνο αυτό έκανες? Καμιά φορά τα φορούσα κιόλας, έτσι για να νιώθω το κορμί σου απάνω μου. Πώς μπορούσαμε και ζούσαμε τόσα χρόνια χωριστά? Και έτσι συνεχίζαμε. Αν δεν μου λέγεις εσύ πρώτη ότι είσαι ερωτευμένη μαζί μου, εγώ δεν θα το έλεγα ποτέ. Ναι. Έχω ακόμα ένα δεκάλεπτο. Με προδώσαν οι φίλοι μου, μα να είσαι καλά, που σαν βράχος μου στάθηκες. Πώς ήρθε τώρα αυτό το τραγούδι? Μεγάλη επιτυχία. Με προδώσαν οι φίλοι μου. Βέβαια, σε μένα δεν πάει, αλλά... Ρε εσύ, για έλα εδώ. Τι είναι? Έλα εδώ, ρε. Τι έχεις κάνει τώρα τελευταία? Τίποτα, δεν έχω κάνει τίποτα. Σε μένα, ρε. Μπας και έχεις βρυγκόμενα. Κάτι ψηλά. Σε έκομψα, ωραία! Ξεθόλωσε το μάτι σου. Άσε που είσαι και πιασμένος, σαν το σκατζόχυρο πας. Με κάνεις και ντρέπομαι. Πες μου, καμιά καλή, ε. Έχει ρε καμιά φιλενάδα να μου τη γνωρίσεις και εμένα τώρα που ξέμεινα. Έλα ρε αφεντικό τώρα. Με ντρέπεσαι. Ρε εμένα ντρέπεσαι, εγώ είμαι άνθρωπός σου. Έχεις άλλο σαν και εμένα, ναι. Σ' αγαπάει ρε άλλος όπως εγώ. Σε πονάει άλλος όπως εγώ. Όχι, όχι, καλή. Σταμάτα, σε παρακάτω. Ό,τι παρακαλεί. Τι είπατε, κάτσε ρε. Κοίτα ρε το χαζό, τον πήρα στα ζουμιά. Μου κρατούσε στο χέρι στα λασπονερά. Βοήθα Παναγιά μου και μη χειρότερα. Λοιπόν, άντε. Γεια σας. Το καλό να πας. Θα τηλεφωνηθούμε. Καλό ταξίδι. Πρόσεχε. Το απόγευμα θα πεταχτώ μέχρι τον Αλέκο. Κάτσε, Χριστιανή μου. Ακόμα δεν μπήκε στο ασανσέρ ο άλλος. Να το επιστρέψω, κάτι πράγματα πηγαίνω. Η αλήθεια είναι ότι έχω και μια περιέργεια να δω από κοντά τη διάθεσή του. Θα ήθελα να ξέρω τι σκέφτεται, πώς αισθάνεται. Αχ, Βρελεκάκο μου, δεν μπορώ να σε βλέπω έτσι. Μου ματώνει την καρδιά μου. Τι να κάνω, ρε Κορίνα, την αγαπάω. Μακάρι να την ήξερα. Να την έπιανα και να της έλεγα τι παιδί είσαι, βρε. Τι είχε και τι έχασε. Αχ, κι εγώ που ερχόμουν να σας καλέσω το βράδυ σε ένα μαγαζί που θα εμφανιστώ εκτάκτος, στο Πραχάμι. Αρπαχτή. Όχι καλέ. Το έχει ένα φιλαράκι. Και με παρακάλεσε να εμφανιστώ, να γίνει λίγο στις δειλές, να ακουστεί. Φοβερό πρόγραμμα, Λεκάκο. Κριστίνα Αρβανιτάκη. Γιάνγκος Κότσιρας. Μάριος Διονυσίου. Βρε, πάρτε το Μιχαλάκι, ελάτε. Ποιο Μιχαλάκι? Ο Μιχαλάκης δεν μιλιέται. Είναι στις μαύρες του. Κρίμα, κρίμα. Και θα έχει κέφι, μωρέ. Θα γίνει χαμός. Άστο, Κορινάκι, άλλη φορά. Άλλη φορά δεν υπάρχει. Απόψε και τέρμα. Μια special εμφάνιση. Έλα, βρε, τώρα κάθε φορά το ίδιο λες. Έτσι εύκολο είναι να κόψω το χόμπι μου. Εδώ άλλοι το τσιγάρο προσπαθούν να κόψουν και τους παίρνει μήνες. Ξαναρχίζουν, το ξανακόβουν. Κολαντσιρότα, τροντσίχλες. Εγώ για σένα το λέω, μην καταλάβει τίποτα γιατρός. Ο Χριστός και η Παναγία, πώς σου ήρθε καλέ. Ευτυχώς, απόψε έχει εφημερία στο νοσοκομείο και θα μπορέσω να την κοπανίσω. Αχ, αχ, Ρελεκάκη. Λυπάμαι που δεν θα έρθεις. Άντε, φεύγω. Στο καλό, Κορίνα μου. Να σου σαν φίλη. Μη χανόμαστε. Άρε. Α, καινούργια είναι, Μηγιά. Τι Μηγιά, παλιά είναι. Μου τα έκλαβε το ανώμαλο, τα βρήκα σπίτι του. Και εσύ δεν καταλάβαινες ότι τα χανες. Νόμιζα ότι μου τα έτρωγε το πλυντήριο. Ωραίες όρουχα. Μην τα πιάνεις. Πρέπει να τα απολυμάνω. Γιατί? Άσε τι να σου λέω. Θα σοκαριστείς. Πιο πολύ από ό,τι έχω σοκαριστεί από αυτή τη μοιραία σχέση. Να σου πω, ο Αλέκος δεν έχει ψηλιαστεί τίποτα. Ούτε κατά διάνοια. Προσέχουμε κι εμείς. Κάναμε ένα καυγά προχθές στο χασάπικο, μας άκουσε όλη η Κυψέλη. Και εσύ ελπίζω ότι θα καταφέρεις να βάλεις το ζαβό να σκοτώσεις τον Αλέκο. Όχι από τη μια μέρα στην άλλη. Θέλει τρένινγκ. Και κλητήρας να πας να γίνεις, περνάς εξάμηνο σεμινάριο. Πόσο μάλλον για δολοφόνος. Και τι τρένινγκ, τι κάνεις? Βασίζεται κυρίως σε ταχύρυθμα μαθήματα χαλήνο του σεξ. Πρέπει να τον κάνω σκλάβο μου. Να με υπακούει πιστά. Να εκτελεί τυφλά τις εντολές μου. Λερώνει ακόμα στην εφημερίδα ή τον έμαθες έξω? Κορόιδε, βε ηλίθια. Εγώ βαδίζω βάσει σχεδίου.
Σε λίγο καιρό θα έχω έτοιμο τον προσωπικό μου εκτελεστή. Συγχώρεσέ με, είχα ανάγκη να σ' ακούσω. Συγχώρεσέ με, είχα ανάγκη να σου πω πως ό,τι κάνω πρώτα σκέφτομαι εσένα και ό,τι γράφω για σένα τραγουδώ και είχα τόσα να σου πω κι άλλα τόσα να σου δώσω και είχα τόσα να σου πω και ψυχή να παραδώσω. Τώρα έμεινα εδώ μ' όλα αυτά που δεν θα δώσω. Καλώς ήταν. Τώρα έμεινα. Έκλεισες, φεύγεις, ε. Είδα που πέρναγε η ώρα και νόμιζα ότι δεν θα έρθεις. Μπα, δεν γινόταν να μην έρθω. Άλλωστε, σου είχα πει ότι θα σου φέρνα τα κλειδιά. Δεν ήθελες να έρθεις, ε. Έλα. Εντάξει, μωρέ, και να τα κράταγες. Δεν τρέχει και τίποτα. Μπα, τι να τα κρατήσω να τα κάνω. Μου είναι άχρηστα πλέον. Λοιπόν, άντε, να πηγαίνω. Ναι, μη σε κρατάω. Να μην με κρατάς. Μην παρεξηγήσω τι λέω. Εγώ, Φλωρά, θα... Εγώ, αν γινόταν, θα ήθελα να σε κρατήσω κοντά μου για πάντα. Ναι, καλά τώρα. Μεγάλα λόγια. Κάτσε λίγο να μιλήσουμε. Έχω τόσα να σου πω. Δεν προλαβαίνω. Πάμε κάπου να φάμε. Όπως κάναμε παλιά. Έτσι για τελευταία φορά. Δεν έχω όρεξη. Άλλωστε, έχω νοκόμπο στο λαιμό. Δεν κατεβαίνει μπουκιά κάτω. Πάμε κάπου που θα γίνει ξεφάντωμα. Με έχουν καλέσει. Για ξεφαντώματα είμαστε τώρα. Έλα, θα περάσουμε ωραία, θα δεις. Είναι μια φίλη μου εκεί που εμφανίζεται. Τι μαγαζί είναι αυτό? Α, ωραιότατο, κυριλέ. Είναι από αυτά που σ' αρέσουν. Με ορχήστρα, με τραγουδιστές. Γνωστοί τραγουδιστές. Πασίγνωστοι. Όπως. Είναι αυτός ο... Πώς τον λένε, μωρέ, να δεις, ο... Ο Διονυσίου. Ο Άγγελος. Όχι, ο άλλος, ο... Πώς τέλειος. Όχι, μωρέ, να δεις, πώς το... Ο Μάριος Διονυσίου. Είναι ξαδέρφια, ξέρεις, η μάνα του και η μάνα του. Όχι, όχι, άσε, δεν με ενδιαφέρει. Βρες μια δικαιολογία στο σπίτι. Έλα. Πάλι ψέμα. Το τελευταίο ψέμα, ρε Φλωρίτσα. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Ο άντρας μου λείπει. Μας έρχεται κουτί. Εντάξει. Καλά, πάμε. Αλλά για λίγο, ε. Σε ευχαριστώ. Θα περάσω να σε πάρω, ε. Καλά, πριν ξεκινήσεις, πάρε με τηλέφωνο, γιατί δεν ξέρω. Μπορεί μέχρι τότε να έχω αλλάξει γνώμη. Εντάξει. Ρίμαξε με, ρίμαξε. Ποιος είναι? Είστε ο Μιχάλης Ρούμπακας? Μάλιστα, ο ίδιος. Θα σας κάνω ένα πολύ γρήγορο τεστ γνώσεων, μνήμης και παρατηρητικότητας. Για κάθε σωστή σας απάντηση θα βγάζω ένα μουρούχο. Για κάθε λανθασμένη θα βγάζετε εσείς. Εντάξει, έτοιμος. Πάμε. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Ουρουγουάης? Ποιος είπε... Και όμως κινείται. Ο Μπλαχήν. Λυπάμαι. Εντάξει, κάτι πιο εύκολο. Ποιον έχουμε υπουργό εξωτερικών? Τον Ταλάρα. Όχι, όχι, τον Λαζόπουλο. Κάτι ακόμα πιο εύκολο. Ποιος είναι ο πρωθυπουργός της Ελλάδας? Α, αυτό το ξέρω. Μισό λεπτό. Ξένος δεν είναι? Αχ, δεν μου έχετε. Τέλος πάντων, πες μου ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο. Αγάπη. Εγώ φεύγω τώρα. Αν με χρειαστείς, στο κινητό, ε! Θα αργήσεις, ε! Αν τα καταφέρω, θα το σκάσω νωρίτερα. Όχι, όχι, μην το κάνεις για μένα. Οι ασθενείς προηγούνται. Μια ωρίτσα μπορώ να την ξεκλέψω.
σε καλέ. Μην έρθει ο υπουργός και δεν σε βρει στο πόστο σου. Άντε, θα τα πούμε το πρωί να πιούμε καφεδάκι. Έλα. Θα κοιμηθείς ή να σου τηλεφωνήσω αργότερα? Ξέρει, θα πέσω. Πω. Δεν μπορώ να κρατήσω το κεφάλι μου όρθιο. Δεν ξέρω, πρέπει, παιδί μου. Ματιασμένη είμαι. Τι ώρα πας αύριο σχολείο? Αύριο. Α, δεν τα έμαθες. Άστα. Αύριο δεν έχω σχολείο. Το κλείσαμε. Τρεις μέρες. Παρουσιάστηκε κρούσμα. Ελονοσίας. Και είπαμε να το κλείσουμε τρεις-τέσσερις μέρες, άντε και πέντε μα χρειαστεί. Να ψεκάσουμε τις αίθουσες. Ελονοσία. Ναι. Δεν γίνεται, ε. Α, δεν ξέρω, παιδί μου, ελονοσία μου είπανε, ψωρίαση μου είπανε. Τι να σου πω, δεν πολύ κατάλαβα, μέσα στη στεναχώρια μου που κλείνει το σχολείο. Άστα, άντε, 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 θα αργήσεις, άντε. Καλά πάω. Ναι. Καλύφτα. Άντε, στα καλά. Δύσκολη διπλή ζωή, δύσκολη. Παπαδήμονας, διάτομα. Ωραία είμαστε εδώ, ε. Αλέκο, τι μαγαζί είναι αυτό? Βλέπεις καλά από εδώ. Τι να δω? Το θέαμα. Α, περίμενε, θα δεις σε λίγο. Γιατί έχει μόνο άντρες? Γιατί αγάπη μου, οι γυναίκες, με εξαίρεση εσένα, είναι όλες τους οπισθοδρομικές και κομπλεξικές. Ενώ εγώ η απελευθερωμένη. Γιατί ψέματα? Να σου πω. Καλύτερα να φύγω, να πάω στο σπίτι μου. Τι σε έπιασε? Δεν ξέρω, δεν μ' αρέσει εδώ. Έλα ρε, κάτσε, τι έπαθες? Δεν ξέρω, κάτι δεν μ' αρέσει εδώ μέσα. Ο κόσμος, η ατμόσφαιρα. Ρε κουτό, θα διασκεδάσουμε, θα δεις, έχει χαβαλέ. Έλα ρε Φλόρα, τελευταία φορά βγαίνουμε. Κάνε μου το τελευταίο χατήρι. Τέλος πάντων, πρέπει να πάω και στην τουαλέτα. Και τι, το σκέφτεσαι? Να μην το σκέφτομαι. Α, όχι ρε, έχεις άδικο, είναι πεντακάθαρα, έχω πάει, αλήθεια. Βγάζεις το ουίσκι και το γλύφεις. Έλα, σταμάτα τις αηδίες σου. Πες μου, τι θες να πιείς? Εγώ να πιω κάτι εδώ μέσα. Δεν θες τα καλά σου. Ένα μπουκάλι νερό αν υπάρχει και αυτό σφραγισμένο. Άρε Φλόρα, δεν ξέρεις να ζεις. Δεν πειράζει, φτάνει που ξέρεις εσύ. Παρακαλώ. Παρακαλώ, τι θα πάρετε? Ένα ουίσκι, σε παρακαλώ, και ένα μπουκαλάκι νερό εμφιαλωμένο. Αλίκο! Κορίνα μου! Ρε παλιόπαιδο, μου το φύλαγες για έκπληξη. Όχι μωρέ, ήταν ξαφνικό. Τελευταία στιγμή τα αποφασίσαμε. Έλα, έλα, πάμε στο Μαρινί. Όχι, δεν γίνεται, ξέρεις, έχω παρέα. Ακόμα καλύτερα, πάρε και την παρέα σου μαζί. Ποια είμαι? Πρόσωπο. Αχ, μη μου πεις, θα τρελαθώ. Ξανασμίξετε? Όχι, μωρέ, έχουμε βγει για αποχαιρετιστήριο. Δεν με βλέπεις τη μούτρα, έχω. Εγώ θα σας ξαναφτιάξω. Αχ, πολύ χάρηκα που ήρθατε. Θα κάνω ένα special νούμερο για πάρτι σας. Καμώ, το δεν είναι και αυτή εδώ να στη γνωρίσω. Έχει πάει να κατουρίσει. Όχι, τώρα βιάζομαι, δεν μπορώ, δεν προλαβαίνω. Θέλω να ντυθώ, ε. Θα τα πούμε μετά. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Κάτι τουαλέτες, ο Θεός να σε πιλάει. Στον αέρα στεκόμουν, σαν τη νυχτερίδα. Κάτσε, σου έχω έκπληξη. Τι, φεύγουμε? Όχι, μπρε, η φίλη μου θα μας αφιερώσει ένα νούμερο. Αυτό θα μας έλειπε. Δεν μας φτάνει η κατάντια μας. Να σου πω, δεν πιστεύω να πει τίποτα ονόματα. Μωρέ, πάω να δω. Να του, αυτή είναι η φίλη μου. Να τη χαίρεσαι. Μπράβο, χειροκρότα, μωρέ. Μετά στα καλά σου, θα χειροκροτήσω το σούργελο. Έλα, δώσ' τα όλα! Αλέκο! Δεν ξέρω